Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι «Παίζω και μαθαίνω, φτιάξ' το μόνος σου». Στο σημερινό βίντεο κατασκευάζουμε μία αισθητηριακή δραστηριότητα με στόχο την ταύτιση των χρωμάτων και την εξάσκηση με τους αριθμούς. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα μακρόστενο σκεύος, 4 σακουλίτσες με κλιπ κλεισίματος, ρεβίθια, λευκό ξύδι, χρώματα ζαχαροπλαστικής, μαρκαδόρους, λαδόκολλα, ποτηράκια και προαιρετικά ένα κουτάλι με αλαβίδα ή ό,τι άλλο έχετε. Θα ξεκινήσουμε ρίχνοντας στη σακουλίτσα μία κούπα ρεβίθια και 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Για να είναι έντονο το χρώμα πρέπει να ρίξετε 10 με 12 σταγόνες. Την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και με τις υπόλοιπες σακουλίτσες. Μόλις ολοκληρώσουμε όλα τα χρώματα που επιθυμούμε, θα τα αφήσουμε για 3 λεπτά μέσα στη σακουλίτσα. Στη συνέχεια θα πάρουμε το σκεύος και λαδόκολλα και θα ρίξουμε όλα τα ρεβίθια. Θα τα αφήσουμε εκεί για 30 λεπτά μέχρι να στεγνώσουν. Όταν στεγνώσουν τα ρεβίθια, αφαιρούμε τις λαδόκολλες. Στο επόμενο βήμα θα πάρουμε τα πλαστικά ποτήρια και στον πάτο από κάθε ποτήρι θα ζωγραφίσουμε τα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει και στα ρεβίθια μας. Μόλις τελειώσουμε με τα ποτηράκια, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι.
Σε αυτή τη δραστηριότητα το παιδί καλείται να κάνει ταύτιση χρωμάτων, να βάλει δηλαδή τα μπλε ρεβίθια στο μπλε ποτήρι, τα κόκκινα ρεβίθια στο κόκκινο ποτήρι και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δώσετε στο παιδί κουτάλι λαβίδα ή ακόμη και να χρησιμοποιήσει τα χεράκια του. Μπορείτε επίσης τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να εξασκηθείτε και στους αριθμούς, δίνοντας στο παιδί εντολές όπως «Θέλω να βάλεις στο μπλε ποτήρι 2 μπλε ρεβίθια», «Θέλω να βάλεις στο πράσινο ποτήρι 3 πράσινα ρεβίθια» και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!